Σου Γεχανίων. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Η Σούγια είναι παραθαλάσσιος οικισμός της νοτιοδυτικής Κρήτης. Διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Καντάνου Σελήνου, ενώ με το πρόγραμμα Καποδίστριας υπαγόταν στο Δήμο Ανατολικού Σελήνου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει 136 κατοίκους. Η Σούγια μαζί με τα χωριά Κουστογέρακο, Λιβαδάς και Μονή αποτελούν την τοπική κοινότητα Σούγιας. Η Σούγια απέχει 70 χιλιόμετρα από τα Χανιά, στα νότια παράλια της Κρήτης. Είναι κτισμένη δυτικά των εκβολών του χυμάρου Αγερινιώτη, ο οποίος διασχίζει το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, το οποίο καταλήγει κοντά στη Σούγια. Η παραλία της Σούγιας έχει μήκος περίπου 1,5 χιλιόμετρο και το πλάτος της φτάνει τα 70 μέτρα. Το δυτικό άκρο της είναι μπροστά από τον οικισμό και είναι οργανωμένο, ενώ το ανατολικό άκρο της είναι παραλία γυμνιστών. Σε αυτό το σημείο βρίσκονται μέσα στη θάλασσα μεγάλη βράχη και σχηματίζεται ένας κολπίσκος. Ανατολικά βρίσκεται η έξοδος του φαραγγιού της Τρυπητής. Κατά την αρχαιότητα, στη θέση της Σούγιας βρισκόταν η πόλη Σιία, της οποίας το όνομα φέρει παραφρασμένο και ο σύγχρονος οικισμός. Η Σιία ήταν επίνειο της Ελλήρου και πήρε το όνομά της από τα γουρούνια, αρχαία ελληνικά Σις, τα οποία εκτρέφονταν εκεί τρώγοντας βελανίδια. Κοντά στη Σούγια βρίσκεται επίσης και η αρχαία Λισσός, επίσης επίνειο της Ελλήρου. Η Σία, λόγω της στρατηγικής θέσης της Κρήτης, άκμασε κατά την Ρωμαϊκή και πρώτη Βυζαντινή περίοδο, εκεί που σώζονται μερικές οικίες και τμήμα υδραγωγείου στο ανατολικό τμήμα της Κοιλάδας. Σούγια Χανίων. Σούγια Χανίων. Η Σιία καταστράφηκε τον 9ο αιώνα από τους Σαρακινούς. Τα μετέπειτα χρόνια μάλλον ήταν ψαροχώρη των χωριών της Ενδοχώρας, όπως το Κουστογέρακο. Ο σημερινός οικισμός της Σούγιας είναι πρόσφατος. Αναφέρεται για πρώτη φορά στην κρητική απογραφή του 1900, όταν είχε 16 κατοίκους. Η Σούγια άρχισε να αναπτύσσεται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά δεν διέθετε ακόμη οδική σύνδεση με την Ενδοχώρα και επικοινωνούσε ακτοπλοϊκώς με τον Πειραιά. Με την οδική σύνδεση με την Ενδοχώρα η ανάπτυξή της σταμάτησε. Την δεκαετία του 1960 και ιδίως του 1970 έγινε δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Χίπηδες. Σήμερα στη Σούγια λειτουργούν μερικά ξενοδοχεία και ταβέρνες για να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες. Η Σούγια συνδέεται ακτοπλοϊκώς με την Παλαιοχώρα στα δυτικά και την Αγία Ρουμέλη, το Λουτρό και την Χώρα Σφακίων στα ανατολικά. Από την Σούγια διέρχεται επίσης το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Σούγια. Η Σούγια είναι μικρό παραθαλάσσιο χωριό στη νότια Κρήτη, 70 χιλιόμετρα νοτίως από τα Χανιά. Η Σούγια είναι κτισμένη στην έξοδο του φαραγγιού της Αγίας Ειρήνης, δυτικά από την κήτη του χύμαρου Αγερινιώτη
και ξεχωρίζει για την μεγάλη όμορφη παραλία της που ποτέ δεν γεμίζει με κόσμο και για την χαλαρή, ανέμελη ατμόσφαιρα. Η Σούγια έγινε γνωστή από τους νεαρούς την ηλικία ή την ψυχή που περνούσαν τις διακοπές τους στη σκηνή τους κάτω από τα αρμυρίκια της παραλίας. Ειδικά πριν το 2000 η κατάσταση ήταν τελείως χιπική στη Σούγια, αλλά αργότερα άρχισε να αλλάζει. Οι σκηνές εμφανίζονται ακόμα κάθε καλοκαίρι και η παραλία στο ανατολικό της μέρος εξακολουθεί να προσελκύει τους γυμνιστές, αλλά λιγότερο από ό,τι παλαιότερα. Στη Σούγια θα βρείτε πολλά μικρά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπως επίσης ταβέρνες με καλό φαγητό, καφετέριες δίπλα στη θάλασσα, μίνι μάρκετ και περίπτερο. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στη Σούγια λειτουργούν από Απρίλιο μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αλλά και το χειμώνα θα βρείτε κάποια ανοιχτά. Ταβέρνες και εστιατόρια στη Σούγια θα βρείτε αρκετά, με καλό φαγητό και καλές τιμές. Πολλά από αυτά είναι στην παραλία, ενώ άλλα βρίσκονται μέσα στο χωριό. Υπάρχουν επίσης μπαράκια για την νυχτερινή σας διασκέδαση, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το κλαμπ και τα ελληνάτικα που θα συναντήσετε στις τουριστικές περιοχές της Βόρειας Ακτής ή μέσα στις μεγάλες πόλεις. Εξάλλου ο κόσμος που αγαπά τη Σούγια και περνά τις διακοπές του εδώ είναι διαφορετικός από τους τουρίστες της Βόρειας Ακτής. Σούγια Χανίων. Για να πάει κάποιος στη Σούγια από τα Χανιά, θα ακολουθήσει το δρόμο προς Αλικίανο. Ο δρόμος είναι στενός και έχει πολλές στροφές, οπότε για τα 70 χιλιόμετρα της διαδρομής θα χρειαστούν περίπου 90 λεπτά. Ωστόσο η διαδρομή αποζημιώνει, καθώς ο δρόμος περνάει από τον κάμπο με τις πορτοκαλιές στον Αλικιανό, ανεβαίνει στα βουνά, περνάει από το χωριό Αγία Ειρήνη, από που αρχίζει το ομώνυμο κατά πράσινο φαράγγι και φτάνει σχεδόν μέχρι τη Σούγια και στη συνέχεια μέσα στα γραφικά χωριά και πλαγιές γεμάτες ελιές, βελανιδιές και κατηφορίζει μέχρι τη Σούγια και την νότια ακτή του νομού Χανίων. Αν κάποιος βρίσκεται στην Παλαιόχωρα και θέλει να επισκεφτεί τη Σούγια, υπάρχει ασφάλτινος δρόμος που ενώνει τα δύο χωριά και περνάει από τα Τεμένια και το Ροδοβάνι. Στο χάρτη η απόσταση φαίνεται πολύ σύντομη, αλλά θα πάρει 30 έως 45 λεπτά για να φτάσει κανείς στη Σούγια. Από την Παλαιόχωρα μπορεί επίσης κάποιος να πάει στη Σούγια με καραβάκι καθημερινά από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο και να απολαύσει τη θαλάσσια διαδρομή. Το ίδιο μπορεί να κάνει κανείς από τη χώρα Σφακίων, το Λουτρό και την Αγία Ρουμέλη. Σούγια Χανίων. Μπροστά ακριβώς από το χωριό της Σούγιας βρίσκεται η μεγάλη παραλία με τα ψηλά βότσαλα. Ξεκινάει από τα δυτικά κοντά στο μικρό λιμανάκι και προχωρά προς τα ανατολικά για 1,5 χιλιόμετρο περίπου. Όσο πιο ανατολικά προχωράει κανείς την παραλία, τόσο λιγότερο κόσμια γίνονται τα πράγματα, καθώς στο ανατολικό άκρο της παραλίας είναι το άντρο των γυμνιστών. Ειδικά αν φτάσει κανείς στο μικροσκοπικό κολπάκι που περικλείεται από βράχια μετά τη μεγάλη παραλία, είναι απίθανο να συναντήσει κάποιον με μαγιό. Αυτή μάλλον είναι η ομορφότερη παραλία στη Σούγια. Αν πάλι αγαπάτε να φοράτε το μαγιό σας και δεν έχετε καμία όρεξη να το βγάλετε από πάνω σας, τότε προτιμήστε το κομμάτι της παραλίας μπροστά από τις καφετέριες. Εδώ η παραλία είναι πιο οργανωμένη, με ομπρέλες, ντους και ναυαγό σώστη.
Και αν διψάσει κανείς ή πεινάσει, είναι εύκολο να περιπατήσει λίγα μέτρα και να βρει ό,τι ζητήσει. Όποια παραλία και αν προτιμήσει κάποιος τη Σούγια, πρέπει να θυμάται ότι το νερό εδώ είναι αρκετά πιο κρύο σε σχέση με τη Βόρεια Κρήτη. Επίσης η θάλασσα βαθαίνει απότομα, οπότε τα μικρά παιδιά θέλουν επιτήρηση όταν κολυμπούν ή παίζουν στην παραλία. Στην αρχαιότητα η Σούγια ήταν η πόλη των γουρουνιών, όπως μαρτυρά το αρχαίο της όνομα Σίγια, από το Σις, που σημαίνει γουρούνι. Στα βουνά που περιβάλλουν τη Σούγια υπάρχουν πολλές βελανιδιές και στην αρχαιότητα θα ήταν περισσότερες και τα βελανίδια είναι το αγαπημένο φαγητό των γουρουνιών, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι η εκτροφή γουρουνιών ήταν διαδεδομένη στο μέρος αυτό. Η αρχαία Σούγια άκμασε τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο και ήταν το λιμάνι της δωρικής πόλης Έλληρος, που στην αρχαιότητα είχε αρκετή άνθηση για να κόβει δικά της νομίσματα, αλλά καταστράφηκε από τους Σαρακινούς Άραβες τον 9ο μετά Χριστόν αιώνα. Η Έλληρος βρισκόταν κοντά στο χωριό Ροδοβάνι και τα ερείπια της αρχαίας πόλης μπορεί κάποιος να επισκεφθεί στον λόφο Κεφάλα. Από την αρχαία Σούγια, ελάχιστα ερείπια απομένουν σήμερα στην ανατολική πλευρά του χυμάρου Αγερινιώτη και περνάει μέσα από το φαράγγι της Αγίας Ειρήνης και εκβάλλει στη Σούγια. Αυτό που αξίζει σίγουρα να επισκεφτεί κανείς είναι η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα στο δυτικό όριο του χωριού με τα θαυμάσια ψηφιδωτά στο πάτωμά της. Οι παραστάσεις στα μοσαϊκά απεικονίζουν με ζωντάνια και μοναδική τέχνη εικόνες από τη φύση, λουλούδια, παγόνια, άγρια ζώα και ανήκουν σε παλιότερη εκκλησία από τον 6ο αιώνα που στα ερείπια της χτίστηκε ο σημερινός ναός. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.